Τους δράστες της δολιοφθοράς στο σταθμό Αχαρνών στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη αναζητούν οι αρχές, ενώ ο ΣΕ έχει προσφύγει ήδη στη δικαιοσύνη. Η Φέη Χρυσοχώου είναι απέναντί μου, έχει εξασφαλίσει ένα ντοκουμέντο από τις κινήσεις των κακοποιών. Φέη. Πράγματι, μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις και μια φωτογραφία αποκαλύπτει το περιστατικό το οποίο συνέβη. Και μάλιστα εδώ βλέπουμε αυτό το οποίο συνέβη λίγο πριν. Είναι μια φωτογραφία λίγο πριν καταστραφεί η κάμερα στο σιδηροδρομικό σταθμό των Αχαρνών. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τους τρεις δράστες, οι οποίοι μεταφέρουν ένα απορριμματοφόρο, καθώς λίγο μετά ένας εξ αυτών ανεβαίνει πάνω στο απορριμματοφόρο, προκειμένου να σπάσει την κάμερα. Τη σπάει και από εκεί και ύστερα περιμένουν. Για μία μέρα, καθώς όπως καταγράφεται από την κάμερα, είναι δύο μέρες πριν το περιστατικό συμβεί η δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό σταθμό των Αχαρνών. Περιμένουν μία μέρα να δουν εάν κάποιος αντιληφθεί τη σπασμένη κάμερα και επειδή βλέπουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα, τότε αποφασίζουν και πηγαίνουν να πραγματοποιήσουν την δολιοφθορά. Να καταστρέψουν το φρεάτιο, να κάψουν τα σίδερα για να βρουν αν υπάρχει χαλκός, τα καλώδια, όμως τελικά ήταν οπτικές ίνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί blackout στην τηλεδιοίκηση. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα στοιχεία έχουν δοθεί στην αστυνομία. Όπως βλέπουμε, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να εντοπιστούν από τις αρχές. Προχωράει η διαδικασία, τα πρόσωπά τους φαίνονται. Φαίνονται τα πρόσωπά τους. Άρα πλέον έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να βρεθούν. Μην ξεχνάμε ότι είναι κακούργημα πλέον η οποιαδήποτε δολιοφθορά ή μάλιστα καταστροφή καλωδίων. Και φυσικά είναι ένα φαινόμενο, Νίκο, το οποίο το βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνει στο σιδηροδρομικό δίκτυο και έχει να κάνει και με την ασφάλεια του δικτύου. Ευχαριστώ τη Φέη Χρυσοχώου.